Γεια Σοφιά, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής. Πρώτη φροντίδα του Ιουστιανού, μετά τη στάση του Νίκα, ήταν να χτίσει ό,τι καταστράφηκε και να κάνει την πόλη ακόμη καλύτερη. Το πιο σημαντικό από τα έργα του ήταν ο ναός της Αγίας Σοφιάς. Ανέθεσε το χτίσιμο της σε δύο ονομαστές Έλληνες αρχιτέκτονες, τον Ανθέμιο και τον Ισίδωρο. Οι δύο αρχιτέκτονες για να πρωτοτυπήσουν συνδύασαν τον ρυθμό της ορθογώνιας βασιλικής με τον οποίο είχαν χτίσει η πρώτη χριστιανική ναή και του περικεντρού ναού με τρούλο. Έτσι γεννήθηκε το σχέδιο της Αγίας Σοφιάς και ο νέος ρυθμός η βασιλική με τρούλο. Ο ρυθμός αυτός επηρέασε την αρχιτεκτονική την αρχιτεκτονική των ναών τόσο ώστε ακόμα και τις μέρες μας πολλοί ναοί να κτίζονται με αυτό το σχέδιο. Ο Ιουστιανός ήθελε το ναό αυτό να το νιώθουν δικό τους όχι μόνο οι κάτοικοι της πόλης αλλά όλης της αυτοκρατορίας. Γι' αυτό ζήτησε από όσους επιθυμούν να προσφέρουν υλικά και χρήματα για το χτίσιμό του. Πολύτιμα μάρμαρα από κάθε γωνιά του κράτους μεταφέρθηκαν στην πόλη. Διαλεκτοί τεχνίτες εργάστηκαν 5 χρόνια χωρίς διακοπή για να ολοκληρώσουν το έργο. Η Αγία Σοφιά εγγενιάστηκε το 537 μετά Χριστόν και ήταν όπως την είχε ονειρευτεί ο δημιουργός και η καλύτερη στον κόσμο. Ο Ιουστιανός όταν προσήλθε στο ναό την μέρα των εγγενειών σήκωσε εντυπωσιασμένος τα μάτια του στον ουρανό και ψιθύρισε. Νενίκη κάσες ολομόντα. Στους αιώνες που ακολουθούσαν ο ναός στέγασε όλες τις δόξες και τις δοκιμασίες της πόλης και της αυτοκρατορίας. Εκεί στέφονται οι αυτοκράτορες και οι πατριάρχες και γίνονται και οι παρακλήσεις του λαού προς την Παναγιά για τη σωτηρία της πόλης στις ώρες των κινδύνων που την απειλούσαν.